Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της αν παραστεί ανάγκη, και ενώ η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι η χώρα μας υποθάλπτει τρομοκράτες. Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί επιθετική συμπεριφορά, ρητορική αναθεωρητισμού και ενέργειες που ισοδυναμούν με παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ελληνικής κυριαρχίας. Εναπόκειται στην Τουρκία να αλλάξει τη συμπεριφορά της. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ εκείνοι που ξεπεράσαμε τα όρια που δείξαμε επιθετικότητα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι, ωστόσο, ότι έχουμε την ικανότητα να υπερασπιστούμε τη χώρα μας εάν παραστεί τέτοια ανάγκη. Στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης προκειμένου να του μεταφερθεί η δυσαρέσκεια της Άγκυρας για τη διαδήλωση του ΠΚΚ κοντά στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα, ενώ επανέλαβαν τους ισχυρισμούς του Σουλεϊμάν Σοϊλού ότι δήθεν εκπαιδεύονται Κούρδοι τρομοκράτες σε στρατόπεδο του Λαβρίου. Τελείωσαν υπόστατες κατηγορίες, ατεκμηρίωστες. Προφανώς και η χώρα δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς το βαθύ αδιέξοδο στο οποίο έχει εγκλωβιστεί η Τουρκία. Τους ισχυρισμούς περί δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα επανέλαβε και ο Ταγί Περντογάν. Τουρκία αλεγχίνδε, bütün bu kampanyalar yürütülürken, şurada, komşumuz Yunanistan'da, Yunanistan 5 artı 4, 9 tane Amerikan üssünün kurulmasına müsaade ederken ve yine Yunanistan'da terör örgütleri cirit atarken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemez. Σήμερα το εθνικό συμφέρον απαιτεί σταθερές συμμαχίες και τις έχουμε, ισχυρή άμυνα και τη χτίζουμε. Και βέβαια ικανότητα να προβάλλουμε παντού όπου πρέπει και όπως πρέπει τα δίκαιά μας, τα οποία συμβαδίζουν πάντα με το διεθνές δίκαιο. Βολές κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού εξαπέλυσε όμως και ο ηγέτης των εθνικιστών στην Τουρκία και εταίρος της κυβέρνησης Ερντογάν, Ντεβλέτ Παχτσελή, χαρακτηρίζοντας πρόκληση την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα νησιά του Αιγαίου. Η απόφαση του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη να έρθει στα νησιά ανοιχτά της Αλικαρνασσού είναι ξεκάθαρη πρόκληση. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια επικοινωνία πάντα, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις η επικοινωνία είναι αυτό που εξομαλύνει πάντα καταστάσεις και αντιδράσεις περίεργες.